Καλησπέρα. Λοιπόν, part 2, κατασκευή γεννήτριας. Ξεκινάμε για να κάνουμε τη συγκόλληση των μαγνητών. Έκανα τις τρύπες. Εδώ είναι. Με ένα τρυπανάκι. Για αρχή θα βάζουμε λίγο κόλλα μέσα. Θα καθαρίσουμε λίγο εδώ το κατσαβιδάκι να είναι καθαρό, να μην έχουμε κόλλες. Θα βάζουμε μόνο πίσω. Θα γεμίζουμε την τρυπούλα με μία κόλλα που πήρα που είναι δύο συστατικών. Είναι Loctite. Βάζουμε εμείς την τρυπούλα. Βλέπετε. Παίρνουμε το μαγνητάκι με προσοχή στο μαγνήτη. Θα το δείξουμε εδώ για να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, βόρειος νότιος, όπως έχω πει, κάτω ή πάνω, όπου θέλουμε, βαφτίζουμε το βόρειο νότιο, δεν έχει σημασία, πρέπει να είναι η αντίθετη πλευρά. Εμείς θα πάρουμε τώρα αυτή εδώ που ακουμπάει το ένα με το άλλο, εντάξει, και θα τη βάλουμε μέσα. Την επόμενη θα τη βάλουμε ανάποδα. Όμως, βλέπετε, πάρα πολύ ισχυρός και το βάζουμε μέσα εδώ στην τρυπούλα. Αυτό είναι. Εντάξει. Κοιτάξτε. Θα τις κάνω όλες έτσι. Να φαίνεται το μαγνήτης πάνω. Με κολλίτσα. Και μετά θα συνεχίσω το βιντεάκι στο τρίψιμο για να δείτε πώς θα γίνει. Λοιπόν, έχει μπει σε ένα τρυπανάκι σταθερό. Και θα το βάλουμε για να το τροχίσουμε. Λοιπόν, το βάζουμε μπροστά, περιέρχεται γύρω γύρω και με ένα γυαλό χαρτο τέτοιο κάνουμε τη δουλειά. Βλέπετε, έχουν αρχίσει και βγαίνουν σιγά σιγά οι μαγνήτες. Θα το πάρουμε λιγάκι ακόμα να βγει το μέταλλο και είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, ένα λεπτά και λίγο να το βάλω μπροστά. Λοιπόν, βλέπετε, οι μαγνήτες, εντάξει, είμαστε μπαμ, ένα τακ χάδι θέλει να γυαλίσει, είμαστε μπαμ, οι μαγνήτες, κοιτάξτε πως είναι, λες και είναι μέσα σε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να το καθαρίσω λίγα γιατί με το ένα χέρι δεν γίνεται και θα συνεχίσουμε με την τοποθέτηση. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και τον έλεγχο ότι είναι ένα ναι, ένα όχι, καθότι δεν κολλάει πάνω του. Βλέπετε. Εδώ, φονταρισμένο, ξεκινάμε. Κομπλέ είμαστε.
τώρα μπορούμε να κάνουμε την τοποθέτηση. Χρειαστούμε λιγάκι λίπανση εσωτερικά. Εδώ είναι η περιέλιξή μας. Η περιέλιξη παίρνει το ρότρα. Φύγει καθάρισμα εδώ. Έχει πιάσει κόλλα μπροστά. Και όσο να κάνει. Δεν. Το γιώλο χαρτάρουμε λιγάκι. Να βγάλουμε την κόλλα. Έτσι. Γιατί έχει αρκετή. Αυτό δεν το είδαμε. Πένα. Έχει μέχρι και τα πουλα πίσω για να το γεμπάρουμε. Και δουλεύει. Να μην κλείσω το βίντεο, να το δείτε όλο. Τις βιδούλες. Το βιδάκι μας. Σπίγουμε τη μία λίγο, όχι πάρα πολύ, ποτέ πάρα πολύ. Και ειδικά στους ανεμιστήρες αυτούς, γιατί είναι κονική με ένα δαχτυλίδι και μπορεί να σου παρουσιάσουν προβλήματα. Περνάμε όλες τώρα. Θέλει λίγο λίπανση, είναι σκληρά ακόμα. Θα χρειαστούμε το τρυπανίδι και να κάνουμε την κοιμή μας. Λοιπόν, κάνουμε το κόφτη μας, εδώ είμαστε. Θα το βάλω σε ένα αυτόματο πολύμετρο ώστε να μας δείξει ακριβώς τι θα βγάλει, γιατί το να το βάλω σε DC θα είναι δύσκολο για να συνεννοηθούμε μετά με το πολύμετρο. Βάλω τα καλώδια πάνω. Το μαύρο εκεί. Με το κόκκινο. Το κόκκινο από εδώ. Ας έρθει. Είναι στο ότο. Μετράει DC. Βλέπετε,
AC, όχι DC. Βγάζει 2 βατ. Τώρα εδώ δεν το έχω πετύχει ακόμα γιατί μου κάνει κάποια κενά και τριβανάκι. Θέλω να το γυρνήσω για να την καλύψω λιγάκι γιατί ακόμα βρίσκει. Αλλά κοιτάξτε, ρεύμα. AC. Και αριστερά και δεξιά. AC. Εντάξει. Λοιπόν, θα το ρυθμίσω λιγάκι για να μπορεί να δουλέψει πιο μαλακά και θα το βάλουμε μαζί με μια φτερωτούλα για να δουλέψει. Να δείτε ότι θα ανάψει κανονικά τις λαμπούλες, όπως είχαμε πει. Αυτό. Τίποτα άλλο. Από το καναλάκι Τζος Μαψός, μια ανεμογεννήτρια από ανεμιστράκι. Λοιπόν, το ετοιμάζω και θα μπει ένα καινούργιο βιντεάκι. Αυτή είναι η κατασκευή, πώς ολοκληρώθηκε το περαδό, με το επόμενο. Γεια σας.